να ξεκινήσουμε από τα όσα είδαμε. Η Νέα Δημοκρατία θέτει πολύ ψηλά τον εκλογικό πύχη. Λέει ότι ο Βέμπερ, που εσείς το σηκώνετε πάρα πολύ ως ανθέληνα, δεν είναι ανθέληνας. Και λέει ότι θα υποστείτε μια κατάρρευση στις ευρωεκλογές. Εντάξει, εγώ θα απαντούσα στη Νέα Δημοκρατία ότι καλό θα ήταν να κρατάνε μικρό καλάθι. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε και τις τελευταίες ημέρες και με τις συγκεντρώσεις που έχει ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως τα φώτα της δημοσιότητας έχουν πέσει τελευταίες συγκεντρώσεις στο Γαλάτσι, στην Καλαμάτα, στην Πάτρα που μίλησε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπάρχουν και δεκάδες άλλες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα που δείχνουν ότι οι προοδευτικοί πολίτες, οι δημοκρατικοί πολίτες, αντιμετωπίζουν με πάρα πολύ θετικό τρόπο τις τελευταίες πολιτικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ ως η κεντρική δύναμη του προοδευτικού χώρου και της αριστεράς βεβαίως. Και αυτή η πρωτοβουλία για την σύμπτυξη της προοδευτικής συμμαχίας αποτελεί πλέον ένα ογκούμενο κύμα, το οποίο στον δρόμο προς τις εκλογές νομίζω θα αποκτήσει και πολύ ισχυρά εκλογικά χαρακτηριστικά. Με αυτή την έννοια, εγώ θα έλεγα η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτική και πιο φιδωλή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι έχουμε δει και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο τελευταίο διάστημα, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη, να κατεβάζουν τον πύχη των προσδοκιών. Εμείς από τη μεριά μας λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτές τις εκλογές, σε ευρωεκλογές, που δεν είναι όπως οι προηγούμενες, είναι μια κεντρική πολιτική μάχη, εγώ θα έλεγα, ιστορικών διαστάσεων, και πρέπει όλοι να τα κατανοήσουμε αυτό. Δεν αντιμετωπίζουμε εμείς τις εκλογές, ξέρετε, με οπαδικούς όρους. Εμείς αντιμετωπίζουμε ως μια μάχη η οποία, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, ειδικά σήμερα, το 2019, και για την Ευρώπη και για τη χώρα μας, είναι μια μάχη ταυτοτική, είναι μια μάχη υπαρξιακή. Και με αυτή την έννοια, ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι μαζί με τους συμμάχους του θα είναι η πρώτη πολιτική δύναμη, θα επιβεβαιώσει ότι παραμένει η πρώτη πολιτική δύναμη στη χώρα στις 26 Μαΐου. Μου ανοίξατε πολλά θέματα, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Είπατε ότι υπάρχουν πολύ γεμάτες εκδηλώσεις, πράγματι σε γήπεδα, τα είδαμε κατάμεστα και με τον Αλέξη Τσίπρα τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπάρξει μέχρι και 16 μονάδες πίσω. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι για μας η καλύτερη δημοσκόπηση, κυρία Γιάμαλη. Βεβαίως, εγώ δεν θέλω να μπούμε στη λογική να απαξιώσουμε πλήρως το εργαλείο των δημοσκοπήσεων. Ξέρουμε, και το έχουμε δει όμως και στη χώρα μας αλλά και διεθνώς τα τελευταία χρόνια, ότι έχει πέσει πάρα πολλές φορές έξω, γιατί πλέον το πολιτικό σκηνικό είναι πολύ πιο ρευστό σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Κατά τη γνώμη μου όμως, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και ειδικά τώρα που μπαίνουμε και στην τελική ευθεία προς τις κάλπες, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι πλέον να μιλήσει ο ίδιος ο κόσμος, να μιλήσει ο λαός. Και εκεί θα δούμε τελικά ποιες δημοσκοπήσεις και αν κάποιες δικαιώνονται ή όχι. Θα δούμε αν αυτά τα οποία εμείς λέμε και οι πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε είναι επιτυχημένες ή όχι. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Είναι πεποίθησή μου ότι ακριβώς επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι δεν έχουμε καμία δυνατότητα να επιστρέψουμε σε πολιτικά σχέδια αλλά και σε πολιτικό προσωπικό, το οποίο μας οδήγησε μέσα στην κρίση και απειλεί να επανέλθει με ακόμα χειρότερους όρους από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και επειδή η κυβέρνηση δείχνει σιγά σιγά, βήμα το βήμα, μέσα από τις δυσκολίες, ότι τα μέτρα τα οποία υλοποιεί ακουμπάνε και αγγίζουν την κοινωνική πλειοψηφία και άρα αποτελούν, αν θέλετε, και ένα προανάκρουσμα του τι θα ακολουθήσει και στην επόμενη φάση, μετά τις εκλογές, εφόσον έχουμε αυτή τη δυνατότητα και δεν θα έχουμε πλέον και την μνημονιακή μέγενη να μας σφίγγει το λαιμό. Νομίζω λοιπόν ότι η κοινωνική πλειοψηφία θα ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα και θα δώσει και πάλι τη δυνατότητα στον ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές πλέον, μετά τις ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές, να ξαναείνει κυβέρνηση για τα επόμενα 4 χρόνια. Είπατε πριν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπει τις εκλογές με οπαδικούς όρους. Υπάρχει όμως μία μερίδα οπαδών η οποία τουλάχιστον κινητοποιείται ή ενεργοποιείται απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον με την παρένεση του κυρίου Μαρινάκη. Ακούω δεξιά και αριστερά ότι ο Ολυμπιακός θα μαυρίσει τον ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία και τα φίλια μέσα ενημέρωσής της υποστηρίζουν πως οι καταγγελίες Μαρινάκη την Πέμπτη από την συχνότητα του Real έμειναν αναπάντητες. Τι απαντάτε εσείς σε όλα αυτά? Καταρχάς, θα σας απαντήσω ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύναμη της αριστεράς,
η αριστερά ποτέ δεν αντιμετωπίζει με όρους προσωπικής βεντέτα στην πολιτική αντιπαράθεση. Εμείς αυτό το οποίο λέμε και αυτό το οποίο πράττουμε είναι να υπερασπιζόμαστε τους δημοκρατικούς θεσμούς, είναι να αντιπαρατηθέμεθα με πολιτικούς όρους απέναντι σε πολιτικές δυνάμεις οι οποίες έχουν μια, θα έλεγα, ιδιοκτησιακή αντίληψη για τη χώρα. Το βλέπουμε, για παράδειγμα, στην υπόθεση Νοβάρτης, πώς αντιμετωπίζουν την δικαστική διερεύνηση στελέχη της αντιπολίτευσης, αξιωματικής αλλά και Ελλάσσονας. Και βεβαίως αντιπαρατηθέμεθα με οικονομικά συμφέροντα, τα οποία θεωρούν ότι έχουν για κάποιον λόγο το προνόμιο ή τη δυνατότητα να ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις στη χώρα. Εμείς λοιπόν δίνουμε μια μάχη, η οποία είναι μια μάχη, θα έλεγα, δημοκρατίας. Είναι μια μάχη υπεράσπισης και προάσπισης των δημοκρατικών θεσμών. Και νομίζω ότι αναλογεί στην αριστερά να σηκώσει και πάλι αυτήν τη σημαία της δημοκρατίας, να δώσει αυτή τη μάχη με πολιτικούς πάντα όρους και βεβαίως να υπερασπιστεί τη δυνατότητα της δικαιοσύνης με ανεξάρτητο τρόπο να κάνει τη δουλειά της και να διερευνήσει όλες τις υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Είναι αυτό άλλωστε και ένα πάνδημο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια πληγώθηκε πάρα πολύ, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ως προς την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς. Είναι λοιπόν ζήτημα δημοκρατίας για μας να δώσουμε αυτή τη μάχη. Από εκεί και πέρα βεβαίως το τι κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, με ποιον κάνει κουμπαριές, ποιος πληρώνει τα γραφεία της, πώς προσπαθεί να στήσει ένα μηντιακό σύστημα το οποίο με fake news, με παραπληροφόρηση, προσπαθεί να αποδομήσει την κυβέρνηση και ουσιαστικά να οδηγήσει σε παλινόρθωση του παλαιού καθεστώτος. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς δεν θα πάβουμε να το αναδεικνύουμε προς τους Έλληνες πολίτες. Εμείς προς Έλληνες πολίτες απευθυνόμαστε και είμαι βέβαιος ότι και οι Έλληνες πολίτες αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εμπεριέχει μια τέτοια σύμπλευση, αν θέλετε, πολιτικών δυνάμεων με ολιγαρχικά συμφέροντα. Η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο άλλων χωρών. Ο μπερλουσκονισμός στη χώρα μας δεν μπορεί να ριζώσει. Μάλιστα, ήσασταν σαφείς. Πάμε λίγο παρακάτω. Είπατε για θετικά μέτρα, μεροληπτικά υπέρ των λαϊκών τάξεων. Πάμε λίγο στις 120 δόσεις. Καταλαβαίνω ότι δεν θα έρθει μεγάλη τρίτη που ακούγαμε στην αρχή. Πείτε μας όμως ποιοι επωφελούνται από τις 120 δόσεις, τι αφορά ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες. Καταρχάς, κυρία Γιάμαλη, επιτρέψτε μου να συνδέσω το συγκεκριμένο μέτρο, τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της κυβέρνησης, με τη συνολική πολιτική την οποία ακολουθούμε το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Γνωρίζετε ότι από την έξοδο ουσιαστικά από το μνημόνιο στις 20 Αυγούστου και μετά, και κυρίως μετά το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε στη Διεθνή Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, έχουν ληφθεί μια σειρά από μέτρα στήριξη κοινωνική πλειοψηφία, άρση αδικιών, ενίσχυση των ασθενέστερων στρωμάτων. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, η κατάργηση του υπηκατώτατου, η επιδότηση ενοικίου πολυπρόσφατα, η μείωση ασφαλιστικών, στοχευμένα ασφαλιστικών εισφορών σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, η περάσπιση της πρώτης κατοικίας με το νέο καθεστώς πλέον, είναι μέτρα τα οποία ακριβώς προσπαθούν και νομίζω το επιτυχάνουν να αντιμετωπίσουν μέρος των μεγάλων αδικιών που σωρεύτηκαν την μνημονιακή περίοδο. Σε αυτή τη λογική και σε αυτό το πλαίσιο έρχεται και το μέτρο για τις 120 δόσεις που αφορά οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, αλλά και επιτρέψτε μου να το πω και ως Υπουργός Εσωτερικών, και οφειλές προς τους Δήμους, προς την αυτοδιοίκηση, αφορά και ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις που χρωστούν, έχουν υποχρεώσεις ανοιχτές προς τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι κατά την γνώμη μου μια πάρα πολύ σημαντική ρύθμιση, η οποία είναι ζήτημα ημερών να έρθει πλέον στη Βουλή και να γίνει νόμος του κράτους, να ολοκληρωθεί έτσι ένα πλαίσιο παρεμβάσεων, το οποίο για μας είναι εξαιρετικά κρίσιμο, καθώς θα αποκαταστήσει κοινωνικές αδικίες, αλλά θα απελευθερώσει και παραγωγικό δυναμικό στη χώρα, να μπορέσουν και επιχειρήσεις και ιδιώτες να προχωρήσουν σε επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να κουβαλάνε, αν θέλετε, τόσο μεγάλα βάρη από το παρελθόν. Αυτό είναι για μας μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και βεβαίως δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Γνωρίζετε το σχεδιασμό κυβέρνησης στο επόμενο διάστημα και μετά τις αυτοδιοικητικές και ευρωπαϊκές εκλογές, είναι να συνεχίσει σε τέτοια μέτρα ενίσχυσης κοινωνικής πλειοψηφίας.
Ξέρετε, το βλέπω τώρα και στο Υπουργείο Εσωτερικών, για να μιλήσω για, μόνο για τα του οίκου, αλλά και όπως το συζητάμε είναι και με τους συναδέλφους και με τους συναδέλφους και σε άλλα υπουργεία γίνεται μια αντίστοιχη προσπάθεια. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν το επόμενο διάστημα, ζητήματα τα οποία ήδη έχουμε ξεκινήσει να αντιμετωπίζουμε. Για παράδειγμα, ένα νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζουμε εμείς για τα εργασιακά στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν και πολλά ατυχήματα δυστυχώς και απώλειες ανθρώπινων ζωών εργαζόμενων στην αυτοδιοίκηση. Διαμορφώνουμε λοιπόν ένα συνολικό πλαίσιο για την προστασία των εργαζόμενων στην αυτοδιοίκηση. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως βέβαια και μια σειρά από μέτρα για την αντιμετώπιση αδικιών που έγιναν το προηγούμενο διάστημα σε κατηγορίες εργαζομένων, όπως είναι στους σχολικούς φύλακες, όπως είναι στους δημοτικούς αστυνομικούς, όπως είναι σχολικές καθαρίστριες, που ο Πρωθυπουργός σε λίγες μέρες θα ανακοινώσει μια δέσμη μέτρων πολύ σημαντικών για μια κατηγορία εργαζομένων, οι οποίες πραγματικά αντιμετωπίζουν πάρα πολύ άσχημες εργασιακές συνθήκες, όπως είναι, μιας και το αναφέρατε, τα ζητήματα των συμβασιούχων. Είχαμε και κάποιους να κάνουν απεργία. Ξέρετε, αυτό το οποίο έγινε στη χώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια, και επειδή πολλοί τώρα από την αντιπολίτευση έχουν και το θράσος να μας ζητάνε και τα αρέστα, είναι το γεγονός ότι διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο σε σχέση με τα εργασιακά, ειδικά στον χώρο της αυτοδιοίκησης, αλλά συνολικά στη δημόσια διοίκηση, το οποίο αφενός δημιούργησε στρατιές ομήρων της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, αναφέρομαι στους συμβασιούχους, και από την άλλη δεν έδωσε τη δυνατότητα στους ίδιους τους φορείς αυτοδιοίκησης να επιτελέσουν το ρόλο τους με μόνιμο σταθερό προσωπικό, το οποίο θα έχει την απαραίτητη εκπαίδευση, θα έχει τις επαγγελματικές προοπτικές, θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του με σοβαρό τρόπο. Αυτό λοιπόν ήρθαμε εμείς να το αλλάξουμε. Ήδη το ξεκινήσαμε αυτό από το κομμάτι της, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, της ανταποδοτικής υπηρεσίας της καθαριότητας, με την μεγαλύτερη προκήρυξη 8.500 θέσεων μόνιμου προσωπικού. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε σε όλους τους, σε όλες τις κατηγορίες των συμβασιούχων. Αυτό κάναμε με το Βοήθεια στο Σπίτι, ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο πλέον είναι μόνιμος θεσμός του κοινωνικού κράτους. Ξέρετε, μας μιλάγανε για ισχυρή Ελλάδα, πριν από την κρίση μιλάω τώρα, μας μιλάγαν για την Ελλάδα η οποία είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης, όπως θα θυμάστε τότε. Και βεβαίως όποιος τολμούσε τότε να αναφερθεί στα προβλήματα που υπήρχαν στο κοινωνικό κράτος, για παράδειγμα, αντιμετωπιζόταν περίπου ως εθνικός μειοδότης. Λοιπόν, και αυτό το οποίο βλέπουμε πλέον είναι ότι όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν επιλύθηκαν τότε, τότε που υπήρχαν οι χρηματοδοτικοί πόροι, τότε που υπήρχαν, δεν ήμασταν σε μνημόνια, υπήρχαν δυνατότητες να προσληφθεί προσωπικό με σταθερή μόνιμη εργασία, αφέθηκαν στον αέρα, ακριβώς για να υπάρχει αυτή η σχέση εξάρτησης, και τώρα προσπαθούμε, και είναι αυτή η κυβέρνηση η πρώτη η οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Έχουμε λοιπόν πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα, πολλές αδικίες να αντιμετωπίσουμε, και είμαι βέβαιος ότι γι' αυτό ακριβώς, επειδή ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται το τι πρέπει να γίνει τα επόμενα χρόνια, θα ξαναδείξει την εμπιστοσύνη του στο ΣΥΡΙΖΑ και στις δυνάμεις αριστεράς. Θα μου επιτρέψετε να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Βεβαίως, δημοσιογράφος είστε, αλίμονο. Όποτε ο κόσμος ακούει δύο ορισμούς, λέει έρχονται εκλογές. Λέει μας βάζουν σε μία θέση για να τους ψηφίσουμε. Ή τέλος πάντων ο κόσμος έχει διαμορφώσει μία αντίληψη μέσα και από μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που του δημιουργούν αυτή την λογική. Διορισμοί, προσλήψεις, εκλογές. Επιδόματα, εκλογές. Προεκλογικά είναι όλα αυτά, λένε. Μάλιστα. Τι απαντάτε σε αυτό? Κυρία Γιάμαλη, καταρχάς εγώ απαντώ λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν ξεκινάει τώρα να κάνει προσλήψεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεν ξεκινάει τώρα την κοινωνική πολιτική για την ενίσχυση των ασθενέστερων στρωμάτων, με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, για παράδειγμα. Αυτό έγινε και καταφέραμε να το κάνουμε σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, ακόμα και εντός του μνημονιακού πλαισίου, τα προηγούμενα τρία χρόνια. Και για το κοινωνικό μέρισμα, αλλά θα σας πω ότι οι διαδικασίες για τις προσλήψεις στην καθαριότητα, για παράδειγμα στην αυτοδιοίκηση που σας είπα πριν, ξεκίνησαν πριν από περισσότερο από ένα χρόνο. Δεν ξεκίνησαν τώρα, εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Θα σας πω επίσης ότι η κυβέρνηση έδωσε μεγάλη μάχη έτσι ώστε να έρθουμε επιτέλους στον κανόνα ένα προς ένας προς τις προσλήψεις αποχωρήσεις από το δημόσιο, ακριβώς για να έχουμε τη μεγαλύτερη ευχέρεια και δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μονιμοποίηση προγραμμάτων όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα. Και βεβαίως ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη την ίδια στιγμή να μας λέει ότι όχι, πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
να γυρίσουμε στο 1:5 προσλήψεις, αποχωρήσεις. Αυτό θα είναι καταστροφικό για την ελληνική δημοσιοδιοίκηση, θα είναι καταστροφικό για την εκπαίδευση, θα είναι καταστροφικό για την υγεία, θα είναι καταστροφικό για την αυτοδιοίκηση. Με αυτήν την έννοια, νομίζω ότι όσοι αναφέρονται σε προεκλογικές παροχές ή σε επιδοματική πολιτική, νομίζω ότι ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Ποιες είναι? Είτε δεν έχουν κατανοήσει την κοινωνική καταστροφή η οποία συντελέστηκε στη χώρα τα πρώτα χρόνια της μνημονιακής περίοδου, ακριβώς επειδή εφαρμόστηκαν οι πολιτικές αυτές, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, τις οποίες θέλουν να επαναφέρουν τώρα από το παράθυρο. Είτε λοιπόν δεν το έχουν κατανοήσει αυτό, είτε το έχουν κατανοήσει, αλλά είναι τέτοια η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία τους, που θεωρούν ότι το καλύτερο φάρμακο για τον ασθενή είναι το κόνιο. Δηλαδή να επιστρέψουμε ακριβώς αυτές τις πολιτικές, να γυρίσουμε πάλι σε αυτά τα οποία μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση και την κοινωνική καταστροφή. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι ό,τι από τα δύο συμβαίνει θα ήταν καταστροφικό, είτε από άγνοια είτε από πρόθεση, να γυρίσουμε στα παλιά, να γυρίσουμε σε αυτά τα οποία μας πλήγωσαν, και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει να συμβεί αυτό. Πάμε να μείνουμε λίγο σε αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τώρα πρόσφατα από την Λευκωσία όπου βρέθηκε είπε ότι δεν γίνεται ο κόσμος να εξαρτάται από τα, σε αγγλική του συνέντευξη μάλιστα, από τα επιδόματα από το δώρο των Χριστουγέννων. Έκανε και στο κεφί μια τοποθέτηση αναφορικά με τα εργασιακά. Όμως αυτό το οποίο σηκώνει κυρίως η Νέα Δημοκρατία είναι ότι έχετε γονατίσει τη μεσαία τάξη, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τους φόρους και από την ανάγκη προκαταβολή τους κουράζονται, καταβαραθρώνονται, δεν μπορούν να ανακουφιστούν, ότι σας ενδιαφέρει μόνο τα κατώτερα, οι πιο ευάλωτες ομάδες, και τα βάρη πέφτουν στους μεσαίους. Ακόμη και για την αύξηση, ακόμη και για το 5 ευρώ, το οποίο θεωρητικά το κόψατε μεν από τα νοσοκομεία, αλλά το φορτώσατε στους συνταξιούχους ως περικοπή, λένε. Θέλετε να τα απαντήσουμε λίγο αυτά? Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου, ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, αυτού που ανέφερα πριν. Και εκεί είναι και κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και από την πλευρά της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προοδευτικών πολιτών. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ότι δεν έχει πρόγραμμα πολλές φορές, όπως λέγεται. Το πρόγραμμά του μπορεί να μην το έχει κάνει φανερό στην πλήρη του έκταση όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια. Και το πρόγραμμα αυτό είναι σκληρά νεοφιλελεύθερο. Ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες είπε μάλιστα ότι ο 13ος μισθός είναι αποτέλεσμα του πελατειακού κράτους. Δείχνει αυτό ακριβώς αυτή τη λογική. Ναι, δείχνει αυτό ακριβώς αυτή την ίδια λογική, ότι ό,τι κερδίζουν ή ό,τι μπορούν να έχουν οι εργαζόμενοι είναι αποτέλεσμα μιας συνδιαλλαγής, αν θέλετε, με μια πολιτική εξουσία και όχι αποτέλεσμα του αγώνα των ίδιων των εργαζομένων και της πάλης τους για πιο αξιοπρεπή ζωή. Εγώ επιμένω. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο κάνει ο κ. Μητσοτάκης, και νομίζω ότι είναι θετικό αυτό, σιγά σιγά είναι να αποκαλύπτει το πραγματικό του πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο επιχειρεί να διαλύσει τις δυνάμεις εργασίας, ένα πρόγραμμα το οποίο επιχειρεί να μας φέρει σε καταστάσεις ασφαλιστικού τύπου Πινοσέτ, ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά είναι εχθρικό προς την κοινωνική πλειοψηφία. Και με αυτήν την έννοια, βεβαίως στην κοινωνική πλειοψηφία εμείς εντάσσουμε και τη μεσαία τάξη. Και δεν είναι τυχαίο ότι όταν έκανε αυτήν την αναφορά ο κύριος Μητσοτάκης, βγήκαν τα επίσημα στοιχεία και από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αποδεικνύουν ότι ήταν ακριβώς η περίοδος 2010-2014 που η μεσαία τάξη καταβαραθρώθηκε, και ότι από το 2016 και μετά υπάρχει μια σταδιακή, μερική, μικρή αλλά σταθερή αύξηση του εισοδήματος και του παραγόμενου πλούτου από την μεσαία τάξη. Νομίζω λοιπόν ότι τίποτα δεν έχει να περιμένει η κοινωνική πλειοψηφία από τις πολιτικές του κ. Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας, αυτής της νεοφιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας, ίσα-ίσα που πολλά έχει να χάσει από τις κατακτήσεις, αλλά και από αυτά τα οποία εφαρμόζει τώρα η δική μας κυβέρνηση.
Σας κατηγορεί αντιπολίτευση ότι επί των ημερών σας στο Υπουργείο Οικονομίας δεν φροντίσατε για την απορροφητικότητα των πακέτων ΕΣΠΑ, αλήθεια, αλλά για τη δέσμευση πόρων. Ναι. Αλήθεια, δέχομαι και τέτοια κατηγορία από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ δέχομαι να υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία πολλές φορές μπορεί να οδηγεί και σε υπερβολές. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να αγνοεί τα στοιχεία, τα πραγματικά δεδομένα. Και τα πραγματικά δεδομένα δείχνουν ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, ήταν για 3 συνεχόμενα χρόνια, το 2015, 2016, 2017, στην πρώτη θέση της απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παραμένει πολύ ψηλά και σήμερα που μιλάμε και εν έτη 2019, και αυτό μας κάνει να είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και για το μέλλον, γιατί βεβαίως αυτοί είναι πόροι πάρα πολύ σημαντικοί για την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό πλέον το ομολογούν και το διαπιστώνουν όλοι οι Ευρωπαίοι παράγοντες, όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ότι η Ελλάδα είχε πολύ μεγάλες, και η σημερινή κυβέρνηση είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αν θέλει η Νέα Δημοκρατία ακόμα και σε αυτό να παράγει fake news, είναι δικό της πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Χαρίτση, Υπουργέ Εσωτερικών, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε στο Κόντρα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, εμείς περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάσχα και Yellows πάνε μαζί. Γιατί γεμίζεις Yellows κάθε φορά που πραγματοποιείς τις αγορές σου με κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και μην ξεχνάς, κερδίζεις διπλάσια Yellows με χρήση.